Είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα σπίτι μου και η επιστροφή στις ρίζες για μένα είναι πολύ σημαντικό και να ευχαριστήσω και για την υποδοχή, για τα λουλούδια από την διοίκηση και για τις καλές κουβέντες και το χειροκρότημα. Τους έχω μέσα στην καρδιά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε σίγουροι ότι αν θέλει η διοίκηση, αν θέλει ο προπονητής, οι παίχτες, αυτή ομάδα να πάει καλά, θέλω και εγώ το ίδιο και λόγω του οποίου θα σκύψω και λίγο παραπάνω. Ήταν ένα παιχνίδι όπου όλοι μπορεί να πίστευαν ότι θα γίνει πλάστηκα εύκολα προς εμάς, αλλά επειδή και ξέρω και το ειδικό βάρος του Παναγαλίου, ξέρω τα παιδιά που παίζουν εδώ, έχω άποψη, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι εξαιρετικά δύσκολο για μας, όπου μπορέσαμε στην ουσία και το γυρίσαμε, πώς, ψυχολογικά. Νομίζω είχαμε ένα κακό 25 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Στις γενικές γραμμές η εμφάνιση ήταν από μέτρια έως καλή, όμως όχι έχοντας κυκλοφορία ακριβώς που θέλουμε και πιέζοντας τον αντίπαλο όπως ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, στις γενικές γραμμές θα πω ότι είμαι ευχαριστημένος να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάνουμε μια νίκη ψυχολογίας και συνεχίζουμε με πολλή δουλειά, λίγα λόγια και να ξέρετε ότι οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, προκρίνεται στο θεσμό ή αμεβαίνει κατηγορία μόνο όταν καθημερινά το δείχνει σε κάθε του εκδήλωση. Η φούτμπολ είναι πολύ δύσκολη. Εμείς ξεβράσαμε σήμερα ένα σκόπελο στο θεσμό του κυπέλλου που πάντα γίνονται εκπλήξεις και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια και στον Νίκο και στα παιδιά που είναι στην ομάδα και στον Νίκο και στον Αντώνη και σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το Παναγιάλιο. Μπράβο, γιατί έχουν κρατήσει όρθια μια ομάδα η οποία την αγαπάμε όλοι και θέλουμε να πάει καλά. Βέβαια, δεν παραμυθιάστηκε κανείς από τα φιλικά, δεν παραμυθιάστηκε κανείς από το γεγονός ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Η ομάδα πήγε καλά, θα πάει καλά και είχαν γνώσει φύλακες και νομίζω ότι προσέξαμε και πήραμε το αποτέλεσμα και είμαστε καλά. Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Σπανούλη. Παρακαλώ, με τη σειρά. Αν και είναι πολύ μακρινό ακόμα το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, για τον Άρη πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει επίσημα με νίκη μία σεζόν? Είναι πολύ σημαντικό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πέρσι ξεκίνησε με θεραπευτική νίκη. Με ένα 0-3 μέσα στον Γενιακό. Άρα λοιπόν το κάθε παιχνίδι για μας είναι ξεχωριστό. Θα είναι σαν άντρο τελευταίο, θα είναι ντέρμπι, γιατί όλες οι ομάδες είναι στον Άρη. Και εμείς θα πρέπει να κερδίσουμε όλες τις ομάδες. Άρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Κοτς, ο Πλατέλας είναι ένας παίκτης που είχε τελευταίος με τα γραφικά. Με την είσοδο του, τι περίμενες να πάρεις εσύ αγωνιστικά, τι πήρες και τι περιμένεις για τη συνέχεια? Εγώ περίμενα να πάρω αυτό που πήρα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει ποιότητα, αλλά έχει και στο φανητικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει περάσει από μια ακόμα μεγάλη βάση τον Άρη. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το δικό βάρος της πανέλας αυτών των ομάδων και νομίζω ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο την πίεση από κάποιους άλλους. Θεωρώ ότι το έδειξε, ήταν έτοιμος, ήταν αυτό το οποίο ήρθε έτοιμο. Έτσι θα μπορούσα να παίξει από την αρχή, προπονημένο, καλά, με καλή κατάσταση. Περιμένω πολλά στη συνέχεια από αυτό. Όπως όμως περιμένω και πάρα πολλά και από τα παιδιά τα οποία έπαιξαν ή δεν έπαιξαν, ήταν εντός 18. Και θεωρώ ότι θα βρούμε τον τρόπο σε ένα έμπειρο χρονικό διάστημα να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και στην αγωνιστική φόρμα που θέλουμε. Και μια ακόμα ερώτηση. Τώρα μπορούμε να σκεφτούμε το φιλικό της Τετάρτης με την Μπόκα Τζούνιορς? Πιο άνετα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί ήταν το μόνο μου άγχος σήμερα εξαιρετικά μεγάλο. Ήταν ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια τεράστια γιορτή. Έτσι. Και τελικά εγώ αντιλήφθηκα ότι οι περισσότεροι μιλούσαν το φιλικό με την Μπόκα Τζούνιορς. Νομίζω ότι σήμερα θεωρώ ότι το αφήσαμε λίγο στην άκρη, δείχνει σοβαρότητα σαν ομάδα, σαν παιδιά. Αυτό φοβόμουν, ευτυχώς το πληρώσαμε. Άρα λοιπόν έχουμε μέρες να το ευχαριστηθούν, να δούμε το Χαϊλάου γεμάτο
και να παλέψουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα όσο μπορούμε να βγάλουμε πράγματα να τα δείξουμε στον κόσμο. Coach, ο Παναγιώτης κλείδωσε τον πρώτο ημίχρονο ρόλο αυτού του Άρη. Μήπως έδειξε το δρόμο στις υπόλοιπες ομάδες πώς θα αντιμετωπίσουν το φαβορί της φετινής Football League. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αυτός ο τραυματισμός δημιούργησε κάποιες αναγκαστικές αλλαγές και εκεί είδαμε να αλλάζει κάπως η ροή. Μήπως πήρατε κάτι παραπάνω από αυτό που δικαιούσες τελικά? Νομίζω ότι δημιουργήσαμε τις τέσσερις ευκαιρίες και ίσως αν ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι να μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα τέρμα. Όμως, πριν από αυτό, ο Παναγιώτης χάσε μια ευκαιρία με το στομάτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτή είναι η ωραιότητά του. Και αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Από εκεί πέρα ο άλλος δεν σταμάτησε. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι έχει 11 ατού κάθε φορά που θα παίζει στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν βρήκαμε λύσεις πάρα πολλές από τον Μπάμπη τον Παυλίδη, όπως το λέτε. Βρήκαμε πολλές λύσεις από τον Πλατέλα. Κάθε φορά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά όσο θέλουμε, πάντα να ξέρετε θα υπάρχει μία λύση γιατί είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές όλοι. Δημήτρη, πόσο μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίες για το φετινό Άρη να κατακτήσει μία από τις δύο θέσεις, καθώς μετά τις τελευταίες μέρες έχουμε και την άνοδο της Δόξας Δράμας στην πίτα κατηγορία, που τη βλέπουμε να έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο μεταφρικό παζάρι, και αν πιστεύεις ότι θα πρέπει πλέον ο Άρης να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη σοβαρότητά του σαν ομάδα, σαν κόσμος, για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του? Όταν είσαι προπονητής του Άρη και μένεις τα κεκτημένα, νομίζω ότι δεν απαιτείς ποτέ. Άρα λοιπόν και πρώτη τελευταία αγωνιστική να είναι, εμείς θα θέλουμε τη βελτίωση στη τελευταία αγωνιστική. Νομίζω μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος και μόνο έτσι αναμένεις κατηγορία. Νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει να κάνει ούτε με την Δόξα Δράμα ούτε με καμία ομάδα που θεωρείται ανταγωνιστική. Η ομάδα κάνει τη διαφορά, όχι τα ρόστερ, ούτε τα χρήματα, ούτε τα μπάτζετ. Άλλωστε, χρόνια τώρα, δηλαδή κάθε χρόνο, βλέπουμε ότι ίσως πολλές ομάδες παίρνουν πρωτάθλημα ή ανεβαίνουν κατηγορία με λιγότερο προπολογισμό από ό,τι άλλες. Άρα λοιπόν εμείς δεν μείναμε. Εμείς θέλαμε να δώσουμε την ομάδα μας και μέσα από εκεί να βγουν τα παιδιά τα οποία είναι καλή παίκτες. Και μια ρίτσα για τον Παναγιώτη. Είσαι άνθρωπος που ουσιαστικά περιμένουμε να χτίσει την ομάδα. Τελικά έγινε αυτή η μη συνέχιση της συνεργασίας σου. Βλέποντας αυτό τον Παναγιώτη, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα της πόλης σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα? Πέρσι όταν ήρθατε στη Νέα Σμύρνη με τα γνώστα Απόλλωνα, είχα πει ότι αυτή η ομάδα θα σωθεί εύκολα και καλά. Ήμουν εγώ τυχερός που σώθηκε η ομάδα. Και επειδή λοιπόν μπορώ να καταλάβω με χρόνια στον χώρο, θα σου πω ότι αυτή η σειρά είναι ομάδα που θα πάει αρκετά ψηλά. Και όταν λέω αρκετά ψηλά, νομίζω να αγγίξει εκεί τις πάνω θέσεις, η τέταρτη, η πέμπτη. Όμως ξέρετε το ποδόσφαιρο, κρίνει πολλά. Θεωρώ ότι έχετε έναν άνθρωπο στο τιμόνι σας που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει σοβαρότητα, θα παλέψει τα πάντα και γιατί να μην πάει καλύτερα από πέρσι. Νομίζω ότι η ομάδα είναι σίγουρα καλύτερα από πέρσι σε αρκετά μεγάλο.